Όχι απλά συγκάλυψη, αλλά ηθική αυτουργία στο άγριο έγκλημα στα Καμίνια με θύμα τον 30χρονο Ιρακινό καταλογίζουν ανακρίτης και εισαγγελέας στην 35χρονη Ρουμάνα που πήρε το μεσημέρι το δρόμο για τη φυλακή μαζί με το Μαροκινό, με τον οποίο έχουν αποκτήσει ένα παιδάκι 7 μηνών. Δεν συμμετείχε στην ανθρωποκτονία, άλλωστε εκείνο το βράδυ, το επίμαχο βράδυ, ήταν με το θύμα. Πώς άλλωστε θα μπορούσε να προκαλέσει. Η ίδια κλήθηκε νωρίτερα να απαντήσει στις ερωτήσεις του ανακριτή με επίκεντρο το γιατί ακολούθησε το Μαροκινό στην Ιεράπετρα, αφού ισχυρίζεται ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στο έγκλημα. Σύμφωνα με τον συνηγορό της, δηλώνει θύμα βίαιης συμπεριφοράς από το δράστη, τον οποίο αναγκάστηκε να ακολουθήσει φοβούμενη ότι θα τη χτυπήσει όπως έχει κάνει στο παρελθόν, σύμφωνα με την ίδια. Δυστυχώς επανειλημμένως την έχει ξυλοφορτώσει, δεν μπορούσε να αντιδράσει και υπό το φόβο της απειλής. Ότι θα τη σκότωνε και αυτή, τον ακολούθησε με τη βία. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι μία ερωτική αντιζηλία. Το ζευγάρι είχε οδηγηθεί νωρίτερα το πρωί στον ανακριτή για να απολογηθεί για τη φωνική συμπλοκή σε είσοδο πολυκατοικία στα Καμίνια, όπου ο Μαροκινός έστεισε καρτέρι στο θύμα, τον χτύπησε με ρόπαλο στο κεφάλι και προσπάθησε να παρουσιάσει το έγκλημα ως ατύχημα, αφού το θύμα βρέθηκε με το κεφάλι πεσμένο στα σκαλοπάτια. Γυρίζω σπίτι μου και τον βρήκα τέζα. Ο 35χρονος Μαροκινός ομολόγησε εκ νέου ότι εκείνος χτύπησε το θύμα στο κεφάλι με το πόδι ενός παιδικού κρεβατιού. Όπως είπε η 35χρονη, του ζήτησε να έρθει στο Ηράκλειο και να τον σπάσει στο ξύλο. Εισαγγελέας και ανακριτής ωστόσο υπήρξαν καταπέλτης και για τους δύο, διατάσσοντας την προφυλάκησή τους. Το 7 μηνών βρέφος που έχουν αποκτήσει παραμένει με την ονά του μέχρι να αποφασιστεί η τύχη του. Το παιδί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ονά του. Είναι σε ασφαλή χέρια. Σας λέω, η απόφαση είναι προσωρινή κράτηση.